Κύριε Καλπάκη. Κοιτάξτε, έχουμε άλλη μια υποψηφιότητα, η οποία όπως και όλες οι υποψηφιότητες συμβάλλουν σε ένα συλλογικό στόχο. Και ποιος είναι αυτός ο συλλογικός στόχος? Στις 10 Σεπτεμβρίου, που είναι η εκλογή Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να γίνει ένα πολιτικό γεγονός, να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον του κόσμου, η συμμετοχή του κόσμου, προκειμένου από αυτήν καθ' αυτήν τη διαδικασία των υποψηφιοτήτων, τη συζήτηση που γίνεται, τη καμπάνια όλο αυτό το διάστημα, να πάρει δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να δώσει την πολιτική μάχη που έχει, αρχής γενομένης από τις αρχές Σεπτεμβρίου, να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος και να ανακτήσουμε βεβαίως και την προοπτική διακυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η κοινωνιακή όθηση δίνει, προφανώς, γιατί γεννά ενδιαφέρον. Πολιτική όθηση δίνει η συγκεκριμένη υποψηφιότητα, με την έννοια ότι ακούω πολλούς συναδέλφους σας στο ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζω κτλ. Κάποιους ενδεχομένως, οι οποίοι λένε, μα δεν έχει αναδειχθεί αυτό που ο κύριος Μαρκόπουλος προηγουμένως. Δεν έχει αναδειχθεί μέσα την κοινωνία, το κόμμα κτλ. Όλες οι υποψηφιότητες, ο καθένας και η καθεμιά, με το στυλ του, με τις θέσεις που καταθέτει, με τους προβληματισμούς στο δημόσιο διάλογο, με την καμπάνια του ο καθένας και η καθεμιά. Αυτή τη στιγμή οι υποψήφοι έχουν οργώσει όλη τη χώρα, σε περιοδίες και σε μεγάλες και πετυχημένες εκδηλώσεις. Σε όλη τη χώρα. Και όχι μόνο στις πρωτεύουσες των νομών, και σε μικρότερες πόλεις και σε χωριά. Συμβάλλουν σε αυτόν τον συλλογικό στόχο που σας περιέγραψα προηγουμένως. Να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον του κόσμου και να υπάρχει συμμετοχή. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ, την εκτίμησή σου θέλω. Το γεγονός ότι είναι ο πρώτος πολιτικός, υποψήφιος πολιτικός αρχηγός, ο οποίος λέει ευθέως εγώ είμαι ομοφιλόφιλος και εν πάση περιπτώσει αυτός είναι. Ναι, καλά, το εφοπλιστής δεν πρέπει να πει το αξίζει. Είναι ανθρώπινο δικαίωμά του. Λοιπόν, όχι, όχι, για μένα είναι. Πολιτικά όμως είναι ένα βήμα που δεν το είχαμε τώρα. Έτσι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι όταν γίνονται τέτοια βήματα που σε πολλές άλλες χώρες του δυτικού κόσμου είναι αυτονόητα και δεν μπαίνουν καν σε συζήτηση, ναι, είναι σημαντικό. Και βεβαίως υπάρχει και το πολιτικό ζήτημα, το πώς με προγραμματικές θέσεις και φυσικά με μάχη στην κοινωνία, στους καθημερινούς αγώνες, γίνονται βήματα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχουμε δείξει και ως κυβέρνηση με τις νομοθεσίες που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ για το Σύμφωνο Συμβίωσης για την Ταυτότητα Φύλου, αλλά και με την πρόταση που έχουμε καταθέσει από 1,5 χρόνο τώρα για το δικαίωμα στο γάμο για όλους, έχουμε δείξει ότι είμαστε πρωτοπόρος δύναμη σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικαιώματα. Ο κ. Κασελάκης καλά βάζει αυτή την ατζέντα. Θα συμφωνήσουν. Σε αυτό είναι δικαίωμά του και ο άνθρωπος μιλάει και για τα δικαιώματα και σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Από εκεί και πέρα, εσείς γνωρίζετε άλλες πολιτικές του απόψεις. Για παράδειγμα, η στάση του στο δημοψήφισμα του 2015. Ποια ήταν? Τον κύριε Μαρκόπουλε, επειδή είναι σύντροφός σας, γι' αυτό το λέω. Καταρχήν, γιατί μου κάνει κάπως νεφελό. Είναι άκομψο να μπαίνετε με όχι, τέτοιο ρωτώ, επιθετικό τρόπο στις εσωτερικές διαδικασίες ενός άλλου κόμματος. Εγώ σας ρωτώ κάτι. Όταν η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, έχει εσωτερικές διαδικασίες, κανένας από τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τον ΠΑΣΟΚ μπήκε και να σχολιάσει τον έναν υποψήφιο και τον άλλον υποψήφιο. Αλλήμον και έχω δείξει και για όλες τις υποψηφιότητες. Από όσο ξέρω, η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο δήθεν προωθεί επί κ. Μητσοτάκη είναι τα ανοίγματα και η διεύρυνση. Άρα υπάρχει μια υποκρισία. Είναι υποκρισία σε αυτό το επιχείρημα. Όχι, κύριε Καλπάκη. Βέβαια, πώς δεν υπάρχει. Εμείς μιλάμε υπάρχει. Για τα ισοκομματικά σας με απόλυτο σεβασμό εδώ και δύο μήνες τουλάχιστον. Με απόλυτο σεβασμό. Το ρωτήσαμε βέβαια. Όμως για το θέμα του κύριου Καθηγητή. Δεν ξέρουμε τον προσανατολισμό του για βασικές σε πολιτικές επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Κύριε Μαρκόπουλε, τις απόψεις και τις προτάσεις όλων των υποψηφίων τις ακούτε καθημερινά στο δημόσιο διάλογο. Για πες και εσύ μια γνώμη. Γιατί είναι καινούργια πρόσφαση. Απόλυτη διακριτικότητα, όπως νομίζω ότι επιδιώκουμε να το κάνουμε διαρκώς, όποιο κόμμα και αν αφορά την ισοκομματική του λειτουργία. Εγώ συμφωνώ με κάτι που είδα στο βίντεο. Με το ότι το πιστεύω και εγώ ότι τα βιώματα που έχεις περάσει, η ζωή σου, τα εμπόδια, οι δυσκολίες αφενός σε διαμορφώνουν στον άνθρωπο και αφετέρου διαμορφώνουν και τη στοχοθεσία σου για τις μάχες που εσύ επιθυμείς να δώσεις σε επίπεδο κοινωνικό και πολιτικό. Γι' αυτά λοιπόν ο καθένας από τους υποψήφιους θα κριθεί και ο κ. Κασελάκης και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν θέλω να το σχολιάσω παραπάνω. Ένα πολιτικό σχόλιο μόνο. Που μας επιτρέπεται εντός εισαγωγικών να κάνουμε και το θεωρώ χρήσιμο και γόνιμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σε 2 εβδομάδες περίπου, σε 10 μέρες, τη δική του ισοκομματική διαδικασία. Κρίσιμη, σημαντική για το πολιτικό μας σύστημα η αξιωματική αντιπολίτευση να αναδεικνύει την ηγεσία της. Αυτό που εμάς αφορά τουλάχιστον και εμείς αυτό βλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον είναι
το ποια θα είναι η καινούργια πολιτική ταυτότητα που θα προκύψει για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτήν την εσωκομματική διαδικασία και διεργασία. Και τουλάχιστον αυτό που θα μπορώ εγώ να συνεισφέρω μόνο στο δημόσιο διάλογο, όχι φυσικά παρεμβαίνοντας, είναι ότι η πολιτική παρέμβαση και η πολιτική τοποθέτηση του κάθε υποψήφιου τελικά θα αποτυπωθεί και στον ρόλο της θεσμικής έκφρασης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και είναι κάτι το οποίο η κοινωνία, γιατί είναι ανοιχτή διαδικασία και ορθώς είναι ανοιχτή διαδικασία, θα το λάβει φαντάζομαι υπόψη της και στο πώς θα αποτυπώσει και η ίδια κυρίως τις πολιτικές της εντολές. Στο θέμα, ήταν προηγουμένως εδώ ο κύριος Φάμελος, θα μας τρακτεί ο κύριος Καλπάκης και μας είπε ότι θα υπάρξει πρόταση της, και του ΣΥΡΙΖΑ για να αποκλειστεί κάθος Κασιδιάρης στις δημοτικές εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία θα επιμείνει στη διάσταση ότι υπάρχει ήδη νομοθετικό πλαίσιο ή θα πάει σε μια σύγκληση όπως είχατε ζητήσει στις βουλευτικές εκλογές με τα άλλα κόμματα για να αποκλειστεί κάθος Κασιδιάρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει μια μηχανία με αυτή τη στάση του και δείχνει μια μηχανία ως προς το τι έκανε πριν τις εθνικές εκλογές. Εμείς φέραμε ένα πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά τώρα την κάθοδο του κυρίου Κασιδιάρη στην Αθήνα, υπάρχει νόμος, υπάρχει πλαίσιο, το οποίο δεν επιτρέπει σε κάποιον ο οποίος έχει ακολουθήσει μια τέτοια συγκεκριμένη διαδρομή και έχει μια παρουσία. Να μην εκλεγεί, όχι να μην κατέβει. Να εκλεγεί και να εκπέσει. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το στίγμα του. Δημήτρη, το έδωσε προεκλογικά με ένα φλερτ. Εσύ τι γνώμη έχεις? Το οποίο, κατά τη γνώμη μου, καταδικάζει τον Νικολάου. Μισό λεπτό. Εσύ τι γνώμη έχεις? Ο Κασιδιάρης τι θέλει? Να είναι δημοτικό σύμβουλο και να πηγαίνει να κάτσει στο δημοτικό συμβούλιο αντί να είναι στη φυλακή ή να καταγράψει ένα 12%? Για την πολιτική στόχευση του Ηλία Κασιδιάρη. Σου λέω λοιπόν ότι είναι να πάρει ένα 15% στην Αθήνα. Αυτό πρέπει να βλοκάρει. Το κόμματό μα είναι ότι υπάρχει πλαίσιο, υπάρχει διαδικασία και το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει κάτι άλλο από αυτό το οποίο έλεγε πριν τις εκλογές, για μένα δείχνει αμηχανία. Για αυτό το οποίο έγινε προεκλογικά από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Εμείς φέρουμε μια πρόταση αντίστοιχη με την πρόταση που είχαμε καταθέσει. Γιατί είχαμε καταθέσει πρόταση συγκεκριμένη. Και εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι η δική σας διάταξη ήταν ατελέσφορη. Γιατί δεν προέβλεπε το ζήτημα της αυτοδιοίκησης και γιατί είδαμε εν τέλει από τον όλο χειρισμό που έγινε τον πολιτικό να μπαίνουν οι Σπαρτιάτες στη Βουλή, όπου έχουν από πίσω τον Κασιδιάρη. Επομένως, εμείς ερχόμαστε με μία πρόταση και λέμε και μιλάμε για αποκλεισμό. Να μην κατέβει για αποκλεισμό, για αποκλεισμό από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό και των επικεφαλής και των υποψήφιων συμβούλων. Και αυτό είναι και ένα σημείο διαφοροποίησής μας από την πρόταση την οποία κατέθεσε στο ΠΑΣΟΚ. Είχατε κάνει όμως άνοιγμα στους ψηφοφόρους. Κύριε Καμπουράκη, κύριε Κασιδιάρη, προεκλογικά. Μέτωπο εμείς έχουμε με την ακροδεξιά, κύριε Μαρκού. Γιατί δεν συμπράτεται με το ΠΑΣΟΚ, ο οποίο κατεβάζει να βγει μια κοινή πρόταση από τα δύο έστω κόμματα μεγάλα της αντιπολίτευσης? Κύριε Σταθή, θα έχουμε πάλι μία, δύο, τρεις διαφορετικές προτάσεις. Έχουμε μία διαφοροποίηση στην πρότασή μας σε σχέση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Και έχει να κάνει με το γεγονός ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν προβλέπει το ζήτημα των υποψηφίων στους συνδυασμούς και στις πρώτες και στο δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Και θυμίζω ότι η πρόταση που είχαμε καταθέσει πριν τις εθνικές εκλογές, προέβλεπε ακριβώς αυτό, ότι ακόμα και υποψήφιος να είναι κάποιος σε έναν συνδυασμό αποκλείεται από τη διαδικασία. Μανώλη, εσείς...